Να καλωσορίσω την ψυχολόγο, την αγαπημένη της Μαρούλα Παντελή. Χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω. Καλώς σας βρήκα. Ξέρεις τι, ηρεμώ αυτόματα όταν σε βλέπω. Είναι αντανακλαστικό το συναίσθημα. Βλέπω τη Μαρούλα και νιώθω αμέσως καλύτερα. Λειτουργείς δηλαδή πάνω μου κατευθείαν. Πολύ τιμητικό. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είμαι πάντα τώρα έτσι. Πρέπει να πω ότι θυμώνω κιόλας. Το ξέρω ότι θυμώνεις γιατί είσαι άνθρωπος και εσύ βεβαίως, αλλά πάνω μου λειτουργείς έτσι κατευναστικά και πολύ, πολύ ωραία. Χαίρομαι και πολύ. Χαίρομαι πολύ θετικά που είμαι και μαζί σας σήμερα. Λοιπόν, Μαρούλα μου, θα συζητήσουμε μαζί ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι βέβαια το ξέρεις πριν έρθεις στην εκπομπή, το έχουμε συζητήσει από το τηλέφωνο τι θα πούμε. Αλλά ο Στέλιος θα στο παρουσιάσει πιο καλά, γιατί ο Στέλιος κιόλας έκανε το ρεπορτάζ. Θα θέλαμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, και μαζί να το. Θέλω μόνο να πω. Συγχωρείς που σε διακόπτω. Θέλω μόνο να πω ότι είμαστε εδώ πέρα στον καναπέ. Είναι δηλαδή στον καναπέ οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γονείς. Δηλαδή ο Γιώργος, ο Μανίκας, η Χριστίνα Ιπολίτη και ο Στέλιος ο Χανταμπάκης. Οι τρεις εκ των παρουσιαστών αυτής της εκπομπής που έχουν παιδάκια. Γιατί το θέμα έχει να κάνει με παιδάκια και με αποκριάτικες στολές. Τώρα και έχει μιλάς να κάνει, δηλαδή, εμείς κρίναμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο 2017, όταν, ας πούμε, βλέπουμε στα καταστήματα ότι δημιουργούνται στολές για πάρα πολύ μικρά παιδάκια, πάρα πολύ σεξι στολές, τα λέγαμε, κυρίες και κύριοι. Και εδώ δημιουργείται το πρόβλημα ότι ποιος φταίει τελικά. Φταίνε οι γονείς, φταίνε τα παιδάκια, φταίει το εμπόριο που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε για να σκεφτούμε καινούργιες ιδέες. Πάμε να δούμε το βίντεο και γυρίζουμε να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Σέξι νοσοκόμα, σέξι ερωμένη λέει του Νίτζα, σέξι βασίλισσα, όλα σέξι. Πώς τα βλέπεις? Εντάξει, ξέρω εγώ. Τα φορούσες εσύ? Όχι. Είναι για 5 με 7 χρονών. Πώς σου φαίνεται? Δεν είναι και καλύτερο, δεν είναι ό,τι καλύτερο για μικρή ηλικία αυτές τις στολές. Πώς σου φαίνεται εσένα έτσι που είσαι και πιο νέο παιδί? Τραγικό. Τραγικό, ε. Γελίο. Εγώ προσωπικά δεν θα τα έπαιρνα για τα παιδιά μου. Προσωπικά έτσι δεν θα τα έπαιρνα για τα παιδιά μου, γιατί δεν νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε σεξουαλικού περιεχομένου στολές σε απόκριση. Η απόκριση είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θέλουν τα παιδάκια, τα κοριτσάκια κυρίως. Αλλά εντάξει, δεν το κάνουν με την άποψη ότι θέλουν να προκαλέσουν. Απλά είναι μικρά παιδάκια που τους αρέσουν, βλέπουν αυτά. Είσαι συγκοιτάθω της ηλικίας που δεν μετράει καν, οπότε. Εγώ είμαι υπέρ της έξι στολές, ναι. Γιατί όχι, καλά κάνουν τα κορίτσια. 50-50. Δεν μου φαίνεται σωστό, αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι να το αλλάξω. Τη στιγμή που πουλάει αυτό και το πουλάνε στα μαγαζιά, οι άνθρωποι, είναι θέμα γονέων θα το αγοράσουν. Εγώ αν είχα μικρό παιδί, ο γιος μου είναι μεγάλος, δεν θα το έπαιρνα, δεν θα έπαιρνα τέτοια στολή. Ποιον θα έτσι θα παρεξηγούσες, το κοριτσάκι, τον μπαμπά του και τη μαμά του? Τους γονείς του. Τους γονείς σίγουρα. Το παιδάκι δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει τη δικιά του βούληση. Βλέπει κάτι και λέει το θέλω αυτό. Έχουν κυκλοφορήσει κάτι στολές για κοριτσάκια 4, όπως βλέπω εδώ, 5-7 χρονών, οι οποίες είναι πάρα πολύ σεξι. Ποιος τις ζητάει αυτές τις στολές, οι γονείς ή τα παιδιά? Τα παιδιά περισσότερο επιλέγουν τέτοιες στολές. Οι γονείς είναι κάπως επιφυλακτικοί σε φάση μήπως είναι κοντό, μήπως να δούμε κάτι άλλο πιο μακρύ, αλλά τα παιδιά το θέλουν. Πουλάνε αυτές τις στολές? Πουλάνε περισσότερο στους ενήλικες και στα παιδιά πάνω από 10 ετών. Πιο αυστηρός ποιος είναι, ο μπαμπάς ή η μαμά σε μια στολή? Η μαμά. Η μαμά. Η μαμά είναι πιο αυστηρή. Από ποια ηλικία τα κοριτσάκια αρχίζουν λίγο και ζητάνε πιο σεξι στολές? Από τα 10, 12, τις βλέπεις τις μικρούλες ότι αρχίζουν και πειραματίζονται, ψάχνονται. Ήρθαμε λοιπόν εδώ στο Χαλάνδρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, να βρούμε τον Πάτερ Βασίλειο να μας πει και τη δική του γνώμη, τη δική του άποψη για το τι σημαίνει για τη θρησκεία μας απόκριες. Κάναμε μία έρευνα στα εμπορικά καταστήματα και είδαμε κάποιες στολές για 5χρονα και 7χρονα κορίτσια, τα οποία είναι αρκετά προκλητικά. Αυτό είναι πολύ τραγικό πραγματικά και οι συνέπειες του δεν θα αργήσουν να φανούν και σε άλλους τομείς της κοινωνίας. Υπάρχει η ελευθερία του ανθρώπου, αλλά αυτό διαφέρει πάρα πολύ
από το να προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά μας μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε το δικό μας λογισμό ότι δεν είμαστε άνθρωποι προσκολλημένοι σε κάποια ταμπού, να τους περάσουμε χαρακτήρες οι οποίοι πραγματικά θα τους συνοδεύουν ενδεχομένως σε ολόκληρη τη ζωή τους. Η παιδική ηλικία είναι πολύ ευαίσθητη ηλικία. Τα παιδιά όταν μαθαίνουν σε ένα σύνδετο πνεύμα σε αυτή την ηλικία, δύσκολο μπορούν να επανέλθουν όταν γίνουν έφηβοι, όταν γίνουν στην ενήλικη ζωή τους. Αυτό νομίζω ότι εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της ασυνείδητης, θα λέγαμε, θρησκευτικότητας των Ελλήνων. Τι θα ήταν κόσμιο για όλους μας και να είναι μέσα στα πλαίσια της θρησκείας μας? Κοιτάξτε, γενικώς η μεταμφίεση κατά την περίοδο της αποκριάς δεν είναι μέσα στα πλαίσια της θρησκείας μας. Ο Θεός μας έχει δημιουργήσει κατ' εικόνα και καθομοίωση του ιδίου. Έχουμε ο καθένας ένα ξεχωριστό πρόσωπο, το οποίο πραγματικά, για το οποίο πρέπει να νιώθουμε μεγάλη υψίστη τιμή. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι εγώ έχω διάφορες απορίες, τις οποίες θα τις μοιραστώ καταρχήν με την Σμαρούλα, που είναι η επιστήμον και η ψυχολόγος του, της παρέας. Εγώ δεν θεωρώ ότι κανένα παιδάκι μπορεί να είναι σεξι. Καταρχήν, το ξεκινάμε από εκεί. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω πώς ένα παιδάκι μπορούμε να το αποκαλέσουμε σεξι. Κανένα παιδάκι δεν έχει στο μυαλό του την έννοια αυτή. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το πώς επιτρέπουμε την ανάπτυξη, την υγιή ανάπτυξη της σεξουαλικότητας στα παιδιά. Γιατί η σεξουαλικότητα είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό της ζωής μας και αν αυτό δεν το επιτρέψουμε να εξελιχθεί έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η ψυχική ισορροπία του παιδιού, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ναι. Πολύ μεγάλη λοιπόν, καλά τα παλιά τα χρόνια και στα χωριά πολύ, οι μεγαλύτεροι, πειράζανε τα μικρά παιδάκια, κάνανε πλάκα δηλαδή με τα μικρά παιδάκια, με σεξουαλικά υπονοούμενα. Και ακόμα το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ έντονα σε κάποιους κύκλους, σε κάποιες οικογένειες. Οι μεγάλοι, οι θείοι, οι θείες και τα λοιπά να πετάνε στα μικρά, στα 3, 4, 5, 6 χρονο παιδάκια, διάφορα υπονοούμενα που έχουν. Τύπου καλοπροαίρετα, θέλετε να πείτε δηλαδή. Καλοπροαίρετα. Έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό δίπλα σε αυτό το καλοπροαίρετα. Τι θα πει καλοπροαίρετα όταν ρωτάς σε ένα παιδάκι 5 χρονών, παίζεις με το πουλάκι σου? Πόσο καλοπροαίρετο είναι αυτό το πράγμα? Ναι. Πόσο καλοπροαίρετο είναι, θα γίνεις εσύ μια. Θα τους κάψεις τους άντρες. Πόσο καλοπροαίρετο είναι αυτό? Παλιά όλοι το κάνανε παλιά αυτό και δεν ξέρανε τις επιπτώσεις. Πόσο καλοπροαίρετα είναι αυτό? Το κάνουμε με τα τριλία. Η έννοια, με συγχωρείτε, σας διέκοψα. Η λέξη υπονοούμενο με τη λέξη καλοπροαίρετο δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση. Οτιδήποτε έχει υπονοούμενο δεν είναι καλοπροαίρετο από τη φύση του, από τη βάση. Επομένως, οτιδήποτε υπενήσετε πράγματα σε μικρά παιδιά είναι λάθος, είναι ολέθριο. Όταν λοιπόν έρχονται οι απόκριες, είναι μια ευκαιρία για όλους μας να ξεφαντώσουμε, να γελάσουμε, να πειράξουμε ένα τον άλλον, να πάμε σε αυτό που λέμε κόντρα ρόλος. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας ήπιος άνθρωπος, δεν θυμώνω ποτέ. Ευκαιρία λοιπόν στις απόκριες να ντυθώ πειρατής, ξέρω. Να ντυθώ άγριος, εντάξει, πολεμιστής. Να συναντήσω δηλαδή ένα κομμάτι του εαυτού μου, το οποίο δεν έχω πολύ επαφή. Ή το ανάποδο. Οπότε, καλό είναι να καθίσουμε τα παιδιά μας και μέσα σε ένα κλίμα διασκέδασης να ανταλλάξουμε ιδέες. Πώς θα κάνουμε μεγαλύτερη έκπληξη, αν ντυθούμε τι. Νομίζω συνήθως βγάζουν φαντασιώσεις στις στολές. Δηλαδή, άμα θέλει ο ένας να γίνει νίντζα, δηλαδή το παιδί μπορεί να ντυμένο και όλο το χρόνο νίντζα. Γιατί βγάζει τη στολή έτσι μετά από ένα σημείο. Τώρα εδώ πέρα πραγματικά θες να μου πεις ότι υπάρχουν παιδάκια τα οποία πάνε και ζητάνε να ντυθούν σε έξι νοσοκομεία. Τα κορίτσια ίσως. Εγώ εδώ γι' αυτό ήθελα να σας πω αυτό το ζήτημα και αυτό που κατάλαβα εγώ από την έρευνα είναι ότι όταν βλέπουν κάτι διαφορετικό στο 2017, ότι αυτές οι στολές δεν υπήρχαν. Πέντε χρονών κοριτσάκι θα πάει να ζητήσει αυτή τη στιγμή. Ίσως δεν το κάνει επειδή έχει στο μυαλό του το πονηρό. Ίσως το διαφορετικό αυτό που βλέπει. Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρω ποιο είναι το λάθος. Είναι το λάθος της εμπορικής πολιτικής που επικρατεί το 2017. Είναι το λάθος των γονιών. Το ότι θέλει να κάνει αυτό το κόντρα που μου λέτε. Είναι ο ήρωες που βλέπουν τα κοινωνικά σχέδια. Τα παιδάκια δηλαδή.
Είναι ρόλοι από τους που βλέπουν. Δηλαδή την νοσοκόμα από τη μαμά, από τη θεία και. Πιστεύω ότι ένα παιδάκι 5 χρονών δεν θα πάει να ζητήσει να ντυθεί οτιδήποτε σεξι. Αν στο σπίτι δεν συζητιούνται τέτοια πράγματα, αν στην τηλεόραση δεν προβάλλονται εκπομπές με υπονοούμενα. Επίσης να πω ότι σήμερα οι περισσότεροι γονείς είναι δυστυχώς της εύκολης λύσης. Πάμε τώρα να πάρουμε κάτι ετοιματζίδικο εκεί να σε ντύσουμε, να τελειώνουμε. Ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν υπάρχοντα αντικείμενα στο σπίτι, ρούχα, φτερά, διάφορα, να φτιάξουν μόνοι τους στολές για τα παιδιά. Να είναι αυτό μια άλλη διαδικασία, δημιουργική και όχι καταναλωτική. Πάμε να δούμε τι έχει στο μαγαζί, άντε να σπάρουμε ένα, τελειώνουμε. Τα παιδιά τα μεγάλα όμως συζητάνε τη στολή. Δηλαδή έρχεται 9 χρονών και είναι... Ναι, ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι λοιπόν όταν ήμασταν μικρές που ήθελες να δεις βασίλισσα, να είσαι όμορφη. Ίσως έχει αλλάξει το πρότυπο του ωραίου και πάει προς το σεξ. Δεν ξέρω τα κορίτσια τι βλέπουν πια και στα κινούμενα σχέδια και ο τρόπος που ντύνονται τα παιδιά πια είναι πιο μεγαλίστικος. Αυτό δεν έχει να κάνει λίγο και με την κουλτούρα της οικογένειας μέσα στην οποία μεγαλώνουν τα παιδιά. Δεν μιλάω τώρα για οικογένειες ας πούμε βαθιά χριστιανικές και πάρα πολύ συντηρητικές, αλλά δεν έχει να κάνει με το πώς ντυνόμαστε στο σπίτι, πώς πετάμε σπόντες σεξουαλικές οι γονείς ο ένας τον άλλον μπροστά στα παιδιά, τι είδους πράγματα προβάλλει τηλεόραση στο σαλόνι μας, πώς σχολιάζουμε τους άλλους. Θες να μου πεις ότι κατά τη γνώμη σου υπάρχει μάνα η οποία θα πάει με την κορούλα της την πεντάχρονη, ας πούμε, στο κατάστημα με τις αποκριάτικες στολές και θα πει «Μ' αρέσει η ιδέα να φορέσει το κοριτσάκι μου κάτι που να έχει την κυλίτσα του έξω και να της βάλω και λίγο κραγιόν και να της βάλω και τα κούνια». Υπάρχουν τέτοιες μανάδες, κανονικές δηλαδή. Καταρχήν να πούμε ότι τα παιδάκια τα μικρά, όταν είναι με την κυλίτσα τους έξω, τα παιδάκια δεν το θεωρούν κακό, όχι βέβαια. Πάρα πολύ συχνά βλέπουμε παιδάκια μικρά την άνοιξη και το καλοκαίρι να φοράνε ρουχαλάκια με την κυλίτσα έξω. Αυτό δεν είναι απαραίτητα σεξουαλικά προκλητικό. Όχι. Έτσι, αλλά είναι. Αν είναι δερμάτινη φουστίτσα και συνοδεύεται από τα κούνι. Αυτό όμως είναι λίγο παράτερο. Δεν συνάδει με την παιδικότητα. Με την παιδικότητα. Αυτό ήταν η σωστή λέξη που είπες. Δεν συνάδει με την παιδικότητα. Οπότε, ως γονιός, ακόμα και αν το παιδί σου πει εγώ θέλω αυτό, βρες έναν τρόπο να πας από εδώ, να πας από εκεί, να φτάσεις σε μια άλλη λύση. Ναι. Εντάξει, μην το πάρεις έτσι αβίαστα. Γιατί κλαίει το παιδί σου. Εγώ αυτό πιστεύω πάντως ότι γίνεται τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, καμιά μάνα ή πατέρας δεν θέλει το παιδί του να είναι κάπως ντυμένα, αλλά άμα εκείνο το παιδί σου λέει το θέλω και κλαίει, πολλές φορές για να το αποφύγεις ή το παίρνεις, εκεί μπορεί να είναι το λάθος σου, γιατί το διαλέγεις από πριν. Εκτιμώ ότι χρειάζεται να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στα παιδιά, περισσότερο χρόνο στο να είμαστε μαζί με τα παιδιά, να παίξουμε μαζί με τα παιδιά, να μασκαρευτούμε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, ούτως ή άλλως το μασκάρεμα μπορεί να γίνεται μέσα στο σπίτι και με αφορμή άλλα πράγματα. Δεν είναι ανάγκη να μασκαρευόμαστε και να χαζολογάμε μέσα στο σπίτι μόνο όταν είναι απόκριες. Όταν λοιπόν τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα κλίμα χαράς, μοιράσματος, οικειότητας, δεν θα φτάσουν ποτέ στο μαγαζάκι να κλαίνε επειδή η μαμά δεν τους παίρνει αυτή τη σεξ στολή. Μάλιστα. Σμαρούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας κάνουν οι γονείς ό,τι εκείνοι κρίνουν. Στο κάτω-κάτω εσείς μεγαλώνετε τα παιδιά σας, δεν σας τα μεγαλώνουμε εμείς. Ήθελες κάτι να πεις όμως σε ευκαιρία της ημέρας που είναι κατά του καρκίνου. Θέλω κάτι να πούμε ευκαιρία της ημέρας κατά του καρκίνου. Σε 2-3 μέρες είναι η επέτειος των 10 χρόνων που έχασα τη μητέρα μου από καρκίνο. Και θέλω να πω ότι δουλεύοντας πολύ με ανθρώπους με καρκίνο, έχω δει και με έρευνα και με έρευνες άλλων συναδέλφων ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διαχείριση του θυμού. Άνθρωποι που καταπίνουμε το θυμό μας, αυξάνουμε τις πιθανότητες να νοσήσουμε από καρκίνο. Αυτό ήθελα να πω για τη σημερινή μέρα. Πάρα πολύ δίκιο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Γεράσιμο Σκεδαρέ στην παρέα μας.